μερούδια, λες και πάω να κάνω, πώς το λένε, ρεβεγιόν Χριστουγέννων ή Πρωτοχρονιάς. Έχω βάλει αυτό το μαύρο το φόρμα, το οποίο το έχω πάρα πολλά χρόνια, μην φανταστείτε. Κάνει εδώ έτσι λίγο καμπανούλα, στο χέρι από Ζάρα πριν... Ούτε που θυμάμαι, πραγματικά ούτε που θυμάμαι. Έχω φτιάξει το μαλλί γιορτινό, καθίστε να δω αν μπορώ να σας το δείξω και πίσω. Την τσαχπινιά που έχω κάνει. Γιατί έχω να κάνω ένα γύρισμα για ένα reel με την Life Likes. Το έχω στο μυαλό μου πολύ όμορφο, ελπίζω να το καταφέρω για να το βγάλω έτσι ωραίο. Για τα αγουράκια και τα δωράκια που σας έδειξα πριν λίγες ημέρες. Οπότε έχω βάλει και τα αγαπημένα μου κοσμήματα από κέντημα. Τα οποία είναι υπέροχα, είναι αυτά που σας έλεγα ότι είναι επιτυχία. Αν πάρετε κάποιο κοσμηματάκι από τη σειρά κέντημα, δεν υπάρχει περίπτωση να μην αρέσει. Παρ' όλα αυτά από κάτω. Με την παντόφλα τη γούνινη και πάω να γυρίσω, θα σας βάλω έτσι λίγο να δείτε και λίγα πλάνα έτσι πως τα γυρνάμε. Θα με βοηθήσει ο κανάκι σήμερα. Ωραίο το μαλλί δεν βγήκε. Λίγο αυτό δεν μου κάνει σαν παρτίνα βέβαια, αλλά οκ. Τέλος πάντων προσπάθησα να πετύχω φιωγκάκι, δεν τα κατάφερα στο 100%, αλλά τέλος πάντων κάπως έτσι θυμίζει γιορτινό. Holly hanging across the door, neighbors singing tales of yore. It's so close, hardly can wait. Waking up on Christmas, children dreaming without a care. 'Tis the season most everywhere, so come home. There's no better place, waking up on Christmas Day. Tinsel wrapped around the tree, snowflakes dancing in the street, presents tied up with a string for you and me. So grab your stocking above the fire, bells are rocking to the choir. No, nothing. Αυτό δεν είναι μόνο στο τωρινό, επειδή είναι έτσι πολλά τα γουράκια για αυτά. Να ξέρετε, σε κάθε γύρισμα επικρατεί αυτός ο χαμός στο σπίτι και μετά πρέπει να μαζεύω. Εντάξει, τώρα εδώ έκανα και μια μικρή μετακόμιση. Έφερα το γραφείο από εδώ για να είναι μπροστά πίσω από το χριστουγεννιάτικο δέντρο και να είναι πιο γιορτινό το κλίμα. Άντε να μαζέψουμε τώρα. Snowflakes dancing in the street, presents tied up with a string for you and me. So grab your stocking above the fire, bells are rocking to the choir. No, nothing else is the same, waking up on Christmas Day, waking up on Christmas Day. Μέσα στο αυτοκίνητο, όπως μπορείτε να δείτε, και κατευθύνομαι προς το Smart Park. Ξεκινάει η διαδικασία του να βρω δώρο για τον Κανάκη, ο οποίος είναι και ο τελευταίος που μου έχει μείνει. Και τελειώνω εδώ πέρα, μια χαρά. Ελπίζω να βρω σήμερα κάτι. Θέλω να του πάρω κάτι καλό, γιατί θα είναι δώρο και για γενέθλια αλλά και για τα Χριστούγεννα. Είπα να τα αφήσω να του πάρω κάτι καλό. Και νομίζω πως θα βρω κάτι που έχω στο μυαλό μου. Θέλω να πιστεύω ότι θα το βρω. Έχω βρει κάτι στο ίντερνετ, αλλά επειδή δεν το δείχνει καλά και δεν ξέρω αν θα πάρω κάτι που αξίζει και δεν θέλω να δώσω τα χρήματα μου σε κάτι που δεν αξίζει, ήθελα να το δω πολύ καλά και δεν φαίνεται. Το δείχνουν μόνο από τη μία την πλευρά και από την άλλη όχι και με προβληματίζει αυτό. Τέλος πάντων, επέλεξα να πάω στο Smart Park γιατί το μυαλό μου τώρα σκέφτηκε, θα δούμε τώρα αν έχει σκεφτεί καλά, ότι
Επειδή έχει πάρα πολύ κρύο, έχει 9 βαθμούς σήμερα και επειδή υπάρχει ένα ψηλό βροχό, ότι περισσότεροι θα έχουν πάει σε Mall, Golden και τέτοια. Οπότε λέω, ας πάω στο Smart Park που θεωρητικά από το κρύο οι περισσότεροι θα έχουν πει να μην πάνε για να μην κρυώνουν. Ναι, δεν ξέρω. Θα δείξει τώρα, θα σας πάρω μαζί. Βέβαια, επειδή είναι οι μέρες έτσι όπως είναι, πολύ φοβάμαι ότι θα το μετανιώσω. Πολύ το φοβάμαι. Γιατί το χειρότερό μου είναι να μην μπορώ να βρω να παρκάρω. Αυτό είναι το χειρότερό μου. Όλα τα υπόλοιπα, σε βουρές και τέτοια, δεν με προβληματίζουν τόσο όσο το να παρκάρω κάπου το αυτοκίνητο. Τέλος πάντων, πάμε και βλέπουμε. Να σας πω κάτι, είμαι πάρα πολύ τυχερή, έτσι, είναι τύχη αυτό. Φτάνω έξω από το Smart Park και αυτό το πράγμα δεν το έχω ξαναδεί. Έχει παρκαρισμένα αυτοκίνητα στο δρόμο έξω, πάνω στον κεντρικό δρόμο και πάνω σε όλα τα πεζοδρόμια. Τέλος πάντων, και λέω, ας μπω εδώ, μήπως και είμαι τυχερή και ξεπαρκάρει κάποιος. Και βλέπω εκείνη τη στιγμή μία παρέα να βγαίνει και τους αφήνω να περάσουν απέναντι και μου λέει, μου δείχνει ο κύριος ότι μου δείχνει τα μάξη και του λέω, από εδώ φεύγετε? Και μου λέει ναι, και λέω, δεν το πιστεύω. Και βρήκα. Πάω τώρα να μπλεχτώ στον χαμό του χαμού. Επιχείρηση δώρο κανάκι έλαβε τέλος με επιτυχία. Βρήκα ένα πάρα πολύ ωραίο δώρο, πήγα να πω τι. Και δεν εμπιστεύομαι κανέναν, γιατί δεν ξέρω αν έχετε παρατηρήσει τι γίνεται κάτω στα σχόλια από τα βίντεο μου, που μπαίνουν και αναρωτιούνται και μου γράφουν, έλα δεν πειράζει, δείξε για να την πατήσω. Και έτσι έχω αποφασίσει φέτος ότι δεν θα δείξω, για να είναι έκπληξη για όλους. Ήμουν πολύ καλά ντυμένη για τη θερμοκρασία που έχει αυτή τη στιγμή. Για να δω τι θερμοκρασία έχει, να σας πω. Εδώ η θερμοκρασία εδώ τώρα είναι 11 βαθμοί, καλά είναι. Μαντιλάκι άδειο μέσα στην τζάντα αυτή η συσκευασία, μπράβο μου. Πολύ καλά τα πάω, πήρα και ένα νερό, ευτυχώς το θυμήθηκα. Αλλά δεν έχω άλλο. Όχι, μετά έχω μόνο μωρομάντιλα. Μαγικά. Τέλος πάντων, θα κάνω ένα μωρομάντιλο. Θα το κάνω αντισηπτικό μαντιλάκι τώρα. Πώς? Θα το πάρω εδώ. Θα το λούσω με ινόπνευμα. Εντάξει, μιλάμε. Τρομερή κατάσταση. Για να μπορέσω να απολαύσουμε την ηρεμία μου, τις πατατούλες μου. Γιατί τώρα έτσι όπως γυρνούσα προς το πάρκινγκ, πέρασε έξω από τα McDonald's και λέω, δεν θέλεις να καθίσεις μέσα στο αυτοκίνητο? Μίσης και τώρα έχει αδειάσει λίγο και το πάρκινγκ και οπότε δεν κρατάω άδικα θέσεις του κόσμου. Να βάλω τη χριστουγεννιάτικη μου μουσική και να απολαύσω το γεύμα μου. Και έτσι τα κάνω. Θα πάρω το χρόνο μου λίγο εδώ να χαλαρώσω και μετά θα πάρω το δρόμο για την επιστροφή. Πήρα και στον Αλέξανδρο κάτι. Δεν μπορώ να γυρνώ σπίτι όταν βγαίνω έτσι σε τέτοια καταστήματα, σε πολλοί καταστήματα και αυτά. Δεν μπορώ να μην παίρνω το κάτι της στον Αλέξανδρο. Ξέρω ότι δεν του κάνει καλό τα τόσα πολλά παιχνίδια. Όμως, επειδή είναι πάρα πολύ πάκους, είναι πολύ καλό παιδάκι. Δόξα τω Θεώ. Και αυτού μην τον ματιάσω. Είναι ένα παιδάκι το οποίο ξέρει και όσες φορές είναι ο Αλέξανδρος, τώρα θα γίνει την άλλη, μέσα στην εβδομάδα θα γίνει τεσσάρων, Τετάρτη δηλαδή. Και πραγματικά πάμε σε παιχνιδάδικα και δεν είναι το παιδί που θα καθίσει να κλαίει, να απαιτεί. Μια φορά πήγε να μου το κάνει και λίγο κάπως έτσι μου φάνηκε και εμένα, λέω, ο Αλέξανδρος. Και όμως κατευθείαν κατάλαβε.
Οπότε εντάξει, όταν μπορώ, του παίρνω το κατητής του. Και να σας πω ότι τρώω εγώ από Mac. Τρώω τις πατατούλες εννοείται, οι οποίες εγώ έχω την εντύπωση, ρε παιδιά, ότι στα goodies είναι πιο ωραίες οι πατάτες. Τέλος πάντων. Και εδώ πέρα παίρνω το crispy burger, το crispy bacon, το burger με το crispy bacon. Απλά αφαιρώ τα κρεμμύδια και τη σάλτσα. Άρα τι τρώω, τυρί, bacon και το αυτό, καταλάβατε, το μπιφτέκι. Λοιπόν, θα βάλω εδώ τώρα και τα χριστουγεννιάτικά μου και θα ράξω μόνη μου μέσα στο αμάξι μου. Θα βάλω το αγαπημένο μου. Αυτό εδώ τώρα μέσα στο αμάξι που κάθισα να φάω και δεν με ανοχλεί κανένας, δεν ακούω κανέναν, δεν μου μιλάει κανείς. Ήτανε αυτό που χρειαζόμουν, είναι η αλήθεια. Πολλές φορές το χρειάζομαι αυτό. Πολλές φορές μέσα στην εβδομάδα, να σας πω την αλήθεια. Έτσι θέλω λίγο το χρόνο μου και αυτό το ήταν τώρα για μένα λουκούμι. Επίσης, μην κάνετε το λάθος να με ακούσετε που είπα επειδή έχει κρύο θα, θεωρητικά θα είναι πιο ήσυχα και τέτοια, ούτε καν, πάρα πολύ κόσμος. Το μόνο καλό εδώ είναι ότι είναι ανοιχτά και δεν νιώθεις αυτή την... που σκόβεται η ανάσα από τον πολύ κόσμο, την πολυκοσμία και νιώθεις κάπως έτσι λίγο άβολα. Αυτό είναι το μόνο καλό. Αλλά σας προτείνω μια χριστουγεννιάτικη βόλτα στο Smart Park και στο εκπτωτικό χωριό, είναι υπέροχα. Με τα νεράκια έτσι που τρέχουν και στο εκπτωτικό χωριό είναι λες και βρίσκεσαι σε άλλη χώρα. Δεν ξέρω, μου αρέσει πάρα πολύ. Πάρα πολύ έτσι. Ξέρετε τι κοιτάω και κάνω έτσι. Εγώ είμαι από τους ανθρώπους που δεν μπορώ να παρκάρω με τη μούρη εύκολα. Και είναι μια κυρία τώρα που προσπαθεί να παρκάρει με τη μούρη και έχω πάθει τώρα, δεν φαντάζεστε. Εγώ πάντα με τον ποπό μπαίνω. Δεν μπορώ διαφορετικά, νιώθω ότι δεν μπορώ να μπω, ότι δεν θα παρκάρω ποτέ. Πάντως να ξέρετε ότι σας προτείνω μια βόλτα έτσι χριστουγεννιάτικη τώρα αυτές τις μέρες στο εκπτωτικό χωριό. Είναι πάρα πολύ ωραία, ειδικά αν έρθετε έτσι τέτοια ώρα που αρχίζει και νυχτώνει και ανάβουν τα λαμπάκια, το έχουν φωτίσει, το έχουν στολίσει πάρα πολύ ωραία με πάρα πολλά λαμπάκια, πολύ γιορτινά, είναι τέλεια. Παίζει και ένας DJ μουσική, ήταν πολύ όμορφα. Με αυτό το υπέροχο κατακόκκινο πρόσωπο, σάγαν χριστουγεννιάτικη μπάλα. Νομίζω ότι θα αργήσω πάρα πολύ να γυρίσω στο σπίτι, παιδιά. Πάρα πολύ όμως. Έχει πάρα πολύ κίνηση. Είμαι ακόμα έξω από το Smart Park και δεν βλέπω να γυρίζω στο σπίτι πριν τις 6. Ενώ πίστευα ότι θα γυρίσω εκεί γύρω στις 6. Δεν θα τα καταφέρω τελικά. Τέλος πάντων, θέλω να σας πω ότι μια κοπέλα κάτω από το βίντεο που ανέβασα σήμερα έθιξε ένα θέμα και θα ήθελα έτσι να μου πείτε κι εσείς πώς το κάνετε. Έγραψε: ρε παιδιά, τελικά ο Άγιος Βασίλης έρχεται τα Χριστούγεννα ή την Πρωτοχρονιά? Να σας πω την αλήθεια. Εγώ από παιδί έχω μάθει ότι ο Άγιος Βασίλης έρχεται την Πρωτοχρονιά, επειδή είναι πρώτη του Γενάρη, είναι του Αγίου Βασιλείου στην ουσία. Οπότε θεωρητικά έτσι το κάνανε οι γονείς μου. Κάναμε 31 το ρεβεγιόν, την αλλαγή του χρόνου, μετά πέφταμε για ύπνο και το πρωί βρίσκαμε τα δώρα κάτω από το δέντρο. Και όλα αυτά τα χρόνια και εγώ το ακολουθώ αυτό, και με τον Αλέξανδρο και εγώ στο σπίτι, αφού έφυγα από το σπίτι των γονιών μου και έκανα τη δική μου οικογένεια, δηλαδή και πριν τον Αλέξανδρο με τον Κανάκι μόνοι μας έτσι αλλάζαμε τα δώρα. Βέβαια μου φαίνεται πιο σωστό να τα αλλάξεις τα Χριστούγεννα, αλλά γιατί, όχι επειδή πιο σωστό ακούγεται ότι είναι το Αγίου Βασίλειο αφού είναι ο Αγίος Βασίλης, okay. Αλλά είναι πιο σωστό να τα δώσεις Χριστούγεννα για τα παιδάκια που πάνε σχολείο, για να χαρούν περισσότερα τα δώρα τους. Αυτό είναι το πιο σωστό για μένα. Παρ' όλα αυτά δεν θέλω να χαλάσω την παράδοση, θα το κρατήσω και θα τα αλλάξουμε την Πρωτοχρονιά. Αλλά γράψτε μου από κάτω αν θέλετε. Εν τω μεταξύ εδώ στο YouTube δεν πρέπει να έχει κάπως να κάνουμε, να βάλω, να πατήσετε σαν δημοσκόπηση, ας πούμε. Δεν το έχω ψάξει ποτέ, αλλά δεν νομίζω να υπάρχει. Τέλος πάντων. Αλλά αν θέλετε, γράψτε μου έτσι από κάτω να δω εσείς αν τα αλλάζετε Χριστούγεννα ή Πρωτοχρονιά. Δικό μου είναι αυτό το δώρο, hey! Δεν είναι δικό σου. Του μπαμπά το έκρυψε το δώρο. Όχι, γιατί. Είναι δικό μου. Αγέννη είναι. Δικό μου είναι, αλλά άμα θέλεις μπορεί να το ανοίξεις εσύ να το δεις. Να δεις τι πήρα για να παίξω. Να το ανοίξεις. Άνοιξε το, είναι για μένα να ξέρεις, ε. Ναι. Επέρατα γιορτά Μερσεντές. Μερσεντές. Ναι. Ναι.
these rules of yours are just fun and games. So I'm a little bit naughty, maybe not very nice. But there must be a gift for me in that bag tonight. Oh, come on, let me take a quick peek inside. That old bag of yours, what you trying to hide? A box of chocolates or perhaps a big screen TV? Or some shiny silver keys to a new car, maybe? Santa, I think we both already know. You're gonna give me something good when you go. Keep those two turtle doves and that old pear tree. I know that big red bag has something special for me. Η ώρα είναι 10 παρά ένα λεπτό και είμαι ακόμα με τα ρούχα που πήγα στο Smart Park. Γυρνώντας, με πήρε η αδερφή μου τηλέφωνο, μου λέει γυρνάς, της λέω ναι, μου λέει πως θα ήθελες να έρθεις να με βοηθήσεις με τις παραγγελίες. Δεν μπορώ να τις αρνηθώ, γιατί και εκείνη με βοηθάει έτσι εδώ με το κανάλι αρκετά, με το Instagram βασικά περισσότερο, σε κάποια θέματα που έχω ανάγκη για βοήθεια. Και εντάξει, έχει γίνει χαμός με τα κασκόλ, σας άρεσε πάρα πολύ σαν ιδέα. Όπως και με αυτό το μπλουζάκι, έχουν μείνει πάρα πολύ λίγα. Και εμένα μου αρέσει, είναι νομίζω το αγαπημένο μου πλεκτό από αυτά που έφερε η αδερφή μου φέτος αυτό εδώ. Έτσι μου θυμίζει πολύ ακριβό pullover. Μου θυμίζει μια εταιρεία πολύ γνωστή στα pullover, το οποίο είναι πανάκριβα, αλλά όχι, δεν είναι. Είναι πολύ καλή η τιμή του. Πάρα πολύ ωραία, να τα μπείτε να τα δείτε, γιατί είναι τελευταία. Έχουν μείνει, πότε είδα. Όπως και κασκόλ δεν έχουν μείνει πάρα πολλά. Είναι πασμίνα κασκόλ. Πολύ σας άρεσε σαν ιδέα και βλέπω ότι το προτιμάτε και φεύγουν παραγγελίες με πολλά κασκόλ μέσα. Είναι πολύ λίγες παραγγελίες που έχουν φύγει ένα ή δύο κασκόλ. Τα πιο πολλά είναι αρκετά κασκόλ. Οπότε σημαίνει ότι έτσι σας άρεσε σαν ιδέα για μαζική, για μαζικό δώρο. Μια συγκεκριμένη κοπέλα έγραψε ότι τα θέλει για τη δουλειά της, να τα μοιράσει στις κοπέλες τη δουλειά της. Πολύ όμορφο, πολύ γλυκό, πολύ γλυκιά η κίνηση αυτή. Όπως θα είδατε, τύλιξα το δώρο του κανάκι, το οποίο δεν είναι αυτό το κουτί, απλά επειδή η τσάντα και η τσάντα και ο τρόπος που είναι τοποθετημένο μέσα προδίδει το δώρο, δεν ήθελα, οπότε πήρα μια κούτα και το έβαλα μέσα και το τύλιξε και το έβαλα κάτω από το δέντρο, οπότε μπήκε το πρώτο δώρο επιτέλους κάτω από το δέντρο. Πρέπει αύριο, ο Αλέξανδρος ούτε αύριο θα πάει σχολείο, θέλω να πιστεύω όμως ότι θα καταφέρει να πάει την Τετάρτη στη γιορτή, ότι θα έχει γίνει καλά, γιατί το μπούκωμά του είναι σε άλλη διάσταση, είναι απίστευτο το μπούκωμα που έχει το παιδί. Θέλω να πιστεύω ότι την Τετάρτη στη γιορτή θα καταφέρει να πάει. Και την Τρίτη βασικά ότι θα μπορέσει να πάει, θέλω να πάει και την Τρίτη, για να μοιράσει και στα παιδάκια τα δωράκια. Τα στολιδάκια που έχουμε πάρει, γιατί βλέπω να τα δίνουμε Γενάρη, πώς πάει η κατάσταση. Λιγμένα τα δώρα. Τέλος πάντων, και αύριο πρέπει οπωσδήποτε να καθίσω να τα φτιάξω. Οπωσδήποτε. Γιατί την Τρίτη υποτίθεται, πρώτο Θεός θα πρέπει να τα μοιράσει. Για την Τετάρτη που είναι τα γενέθλια του, είναι η γιορτή του σχολείου, οπότε δεν θα γίνει, θα γίνεται χαμός εκεί και θα είναι και όλα τα παιδάκια και εντάξει, δεν είναι σωστό. Οπότε αύριο πρέπει να ασχοληθώ οπωσδήποτε με αυτό. Και αυτά. Κάτι άλλο θα ήθελα να σας πω. Συνήθως έτσι αφήνω πράγματα να σας πω το βράδυ, αλλά τα ξεχνάω μετά, γιατί είμαι ξεχασιά αρκετά, ξεχνάω πολύ. Τέλος πάντων, αυτά. Θα σας φιλήσω. Α, θυμήθηκα τι ήθελα να σας πω. Μου άρεσε πάρα πολύ τα μηνύματα, γιατί κατάφερα να δω λίγα μηνύματα τώρα πριν λίγο, στο σημερινό βίντεο που ανέβασα, στο vlog μας 14 νομίζω, που μου λέτε ότι σας συγκίνησε πάρα πολύ η αρχή του βίντεο εχθές, που διάβαζα το γράμμα στον Αλέξανδρο, πραγματικά και εγώ συγκινήθηκα και γι' αυτό ήθελα πολύ να το κάνω. Μου άρεσε πάρα πολύ σαν ιδέα, είναι τέλεια. Και επίσης θέλω να σας πω ότι μου στείλανε και πάρα πολλές μηνύματα να το κάνουν και αυτές τα παιδιά τους. Και είναι πολύ ωραίο, πολύ όμορφη κίνηση. Ειδικά αν έχετε κοριτσάκια, νομίζω ότι τα κοριτσάκια ενθουσιάζονται πιο πολύ με αυτά. Τα αγοράκια είναι λίγο έτσι πιο διαφορετικά. Τώρα μιλάω με αυτά που έχω δει εγώ, έτσι. Γιατί έχω και ανιψιές και ανιψιούς και τον Αλέξανδρο τώρα και βλέπω τις διαφορές από τα κορίτσια με τα αγόρια. Τέλος πάντων, αυτό ήθελα να σας πω. Τώρα θα σας αφήσω, τώρα θα σας χαιρετήσω. Πάω να φτιάξω το βίντεο και να φάω το μιλαράκι μου. Μπας και πάει καλά το vlog μας, γιατί σας είχα πει ανοχώνομαι ότι κάτι δεν θα πάει καλά μέχρι το τέλος.